Καλησπέρα σε όλους. Τάσος Χριστόπουλος, μπασκετάκι Σαλόνικα, μπασκετάκι development. Είμαστε εδώ στο γήπεδο της Ακαδημίας 10, Παρασκευή 25 του Φλεβάρη, για να παρακολουθήσουμε ένα εξαναβολής αγώνα ανάμεσα στην ομάδα των Πουέμπλα, είναι η ομάδα με τα κεντρικά μαύρα, και την ομάδα των Τιτάνων με τα άσπρα και μπλε. Για τους Πουέμπλα, ο Νίκος ο Αλεξανδρίδης, ο Ζωγιανακούλας, ο Γιώργος ο Λαφαρίδης και ο Βασίλης Αμετρίδης. Βανδύρας Λάπας τώρα που σηκώνεται. Βανδύρας Λάπας, ο Μιχάλης, ο Άγγελος, ο Νούτσια και κύριος Αξάς, ο Αξάς, μάλιστα. 1-1, μετά την άθλη που πάνε τον κόσμο, ο Στέλνος. Αξάς, καλή άμερα από την ομάδα του Πουέμπλα. Λάπας, ο Μιχάλης ο Καλογύρης. 7 δεύτερα από μένα, καλή άμυνα τον πόδι. Μπροστά του ο Λαπαρίδης. Θοδωρής Βανδύρας για 3 στην Ροπολή. Άστοχος, προσποιείται με τον Αλεξανδρίδη. Φοβερή κίνηση, θα βάλε μόλις την όλα. Θοδωρής Βανδύρας 4-2, γίνεται εδώ η πίτη, η Ιτάνης. Αλεξανδρίδης. Κύριος Αλεξανδρίδης. Θα παίξει με πλάτη ο Αλεξανδρίδης. Φοβερή κίνηση. Φοβερή κίνηση. Φοβερή κίνηση. Ο Πάχας από τον πάγκο. Είναι ο Βιλίου. Καλογύρου. Μιχάλης. Θοδωρής Βανδύρας. Πηγώνει. Πάρα πολύ ωραία τον Άγγελο τον Νούτσια. Κόβεται από τους διακαλεί και κλέψιμο τώρα της Πουέμπλα. Με τον Παστούρ Μεγκρίνη με το νούμερο 12. Δεν θα εκδηλώσει πληδιασμό. Ο Αξάς έβαλε το χέρι του και βέβαια λεπτό. Άλλη μια επίθεση για την ομάδα των Πουέμπλα με τον Αλεξανδρίδη να έχει μπάλα στα 10 δεύτερα. Εκρίδης. Ο Λαπαρίδης μόνος του. Άστοχο. Ο Άγγελος ο Λούσιας. Λούσιας. Το rebound. Ο Θοδωρής ο Βανδύρας. Κατεβάζει την μπάλα ο Θοδωρής. Ο Αξάς. Ο Λάπας βρίσκει τον Άγγελο τον Λούσια. Ο Βανδύρας, καλή άμυνα από τον δεύτερο χρόνο, θα το πάρει ο Άγγελος, λογικά. Ο Αλεξανδρίδης χειρονεί, έρχεται το ρημάδο και πήρει την μπάλα στον Γιανακούλα. Εδώ Γιανακούλας. Το κλέψιμο το Βανδύρα. Το καταδιώκουν δύο, αλλά υποδειγματικά ο Θοδωρής ο Βανδύρας τελειώνει τον ευθυντιασμό με ένα ωραίο καλάθι ανάμεσα σε δύο αντιπάλους 6-4. Τσιαγαλής. Καλό σου, ευγενής άμυνα του Λαπαρίδη, σηκώνει το Λάπα. Δεν είχε πάθει μαζί του. Λύθρισε, ο Κωνσταντίνος είναι καλά. Ο Λάπας θα πέσει την μπάλα. Ο Μιχάλης, ο Καλογύρου, καλή άμυνα. Αξάς για 3. Το σουτ. Αλλά ο Βανδύρας σκούταρε καθώς γνώριζε ότι μη τυπώντας Στεφάνη μπάλα δεν είχε ανανεωθεί ο χρόνος, οπότε μέσα σε 1,5 δεύτερο που έμενε δεν είχε πολλές επιλογές. Λαπαρίδης, ο Κανόνι. Λαπαρίδης. Να μιλάει η μπάλα. Σε αλής. Στου τριοπόντων ο Γιανακούλας. Άστοχος, ο Λάπας πάρα πολύ δυνατά. Παραλίγο το πλέψιμο, ο Βανδύρας θα βάζει μόνο ξανά.
κατάφερε. Τρεις που έβλα, τέσσερις τον κλείσανε. Πολύ καλή άμυνα. Εξαιρετική γλυπάσα από τον Μωρή, του Βαλίρα. Μάλιστα, ο Ασάς μέχρι μέσα, τζαμπ στο... Ο Λάπας, ο Λαπαρίδης τελικά. Ο Λαπαρίδης. Ωραία κίνηση. Δεν θα πατήσω καλά, Συλλόντο και καλή. Ο Γιανακούλας θα τον πάρει το σουτόκι. Όχι. Το είπα. Πολύ καλός. Δίνει προβάδισμα στην ομάδα του Μπέμπλα. 7-8. Πολύ ωραίο ματσάκι. Μέχρι τη στιγμή. Πολλά κιλά. Όμως. Έχουμε μια αλλαγή, ο Λαπαρίδης θα βγει και μετά από καιρό ο Γιώργος Ογκυλέκας επανέρχεται. 7-8 η ομάδα των Μπουέμπλα είναι μπροστά με ένα πόντο. Χαμήλωσε λίγο το σχήμα. Θα το πάρει το σου. Ογκυλέκας όχι, ο Αλεξανδρίδης, καλή άμυνα τώρα πριν. Ομάδα των Τιτάνων. Τρία δεύτερα. Ο Αλεξανδρίδης, δύσκολο σουτ. Δύσκολο, έλειο χρόνο. Είχε μπροστά τον Κωνσταντίνο τον Λάπα. Ο Παντήρας, ο Αξάς, πάρει τα βήματα μέχρι μέσα. Αυτός είναι. Αυτός είναι ο μεγάλος παίκτης και τραγουδιστής Αξάς. Δεν άφησε τον ευνηδιασμό. 9-8, τώρα είναι μπροστά οι Τιτάνες. Με ένα πόντο. Πόντο πάει το μάτς. Νομίζω ότι ετοιμάζεται. Όχι, δεν έχει βάζει αλλαγή, την ακύρωση. Στα 3 λεπτά από μένα για το ημίχρονο. Στα μεγάλη πάσα στο κλειδό. Θα πάρει τα βήματα. Reverse. Έρχεται στα καλής. Old school reverse. Αλλά ήταν άσχημα. Το βρίσκει Βαλίρα. Βρίσκει τον Καλογύρου. Ο Καλογύρου είναι πολύ Μιχάλη. Α, ο Λάπα δεν τα κατάφερε με follow. Έρχεται όμω το rebound εκ νέου. Μιχάλη τον Καλογύρου είναι πολύ. Ο Άγγελος ο Λούσιας. Αδράνησαν οι Πουέμπλα. Στα rebound, ευτυχώς για αυτή την μπάλα βγήκε έτσι. Ο Γιουλέκας. Χαμηλά την μπάλα. Θα τον παίξει ο Μιχάλη. Ωραία κίνηση.
Παλικάρι στο καλάθι. Βασίλης Παγκλήτης είναι πολύ καλός παίκτης, μικρός, γρήγορος. Θοδωρής Βανδύρας τώρα. 1-1 τα φάουλ, δεν έχουν πολλά φάουλ, χαλαρά. Νομίζω ο Αξάς μέχρι μέσα. Σας είπα, είναι πολύ καλός. Και ήρθε η ώρα για ένα time out. Όλα έτοιμα λοιπόν, μετά από τις οδηγίες των μητρών δεν έχουμε κάτι να δει. Για το Σάββατο. Ο Τζουνέκα jump stop με σπάσμα στον αέρα. Εκείνο που θα δίνει στον Λάπας, καθαρίζει όμως. Δεν τα αφήνει αυτά. Ο Ρόντμαν στον Τιτάνο. Ο Αξάς. Επαναλαμβάνω. Είναι τάχιστη η Κουέμπλα με την κατάρα που έκανε, αλλά υστερούν στα rebound. Γι' αυτό και μπήκε μετά από καιρό. Θα το ευχηθούμε ότι καλύτερο Κώστας ο Πάχτας. Και αυτό γιατί θεωρώ ότι είχε ένα τραυματισμό από ό,τι μου περιμένουσαμε τα μπρος. Να είναι καλά καιρό στο παλικάρι. Το βλέπω μια χαρά παίζει. Έχει πάρει θέση κάτω στη ρακέτα. Με το νούμερο 14. Να το ξανά ο Αξάς. Εκεί την ώρα του Αξάς. Μπήκε και βγήκε μπάλα. Ο Βαλίρα τώρα με δύο Κουέμπλα. Ο Καλογέρου. Ο Γκουλέκα. Ο Ψέματα. Ο Γιανακούλα. Παραλίγο το λάθος. Του παίξε. Ο Θόδωρος ο Βανδύρας. Πάρα πολύ καλή άμυνα στην γραμμή. Δεν έχουμε αλλαγή από τους Τιτάνες. Καμία προς το παρόν. Και έχουμε περίπου 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα. 11-10 το σκορ. Ανοιχτό το ματσάκι. Ο Πάχτας τα λέει λίγο εκεί με το... με τον Κώστα. Το Φαντίνο, το Λάπα. Πάχτας με τον Καλογύρου. Μισ μάτς θα τον παίξει. Προτιμάει να δώσει το Βασίλη. 4 δεύτερα, 5 ο Στέργιος. Δεν έχουμε buzzer beater, μιας και είχε λήξει ο χρόνος. Ήτανε πολύ σαφέστατοι οι διαιτητές. Από πριν είχαν πει ότι δεν μετράει το καλάθι. Δεν άκουσε τον Νίκο τον Αλεξανδρίδη που ούρλιαζε σχεδόν στον πάγκο του. Το Δωρίς Βανδύρα, αυτό με ταμπλό. Ο Κωνσταντίνος ο Λάπας ρίχνε ένα σκαμπίλι. Αλλά έχουμε μπρος πίσω τον επόμενο. Δηλαδή η κατοχή είναι για τις ομάδες του Μπουέμπλα. Είχε εντολή να κόψει ευνηδιασμό γιατί έχουν 17 δεύτερα. Έχουν να δώσουν κι άλλο φάουλ. Ο Άγγελος, ο Νούσιας. Νούσιας. Παίρνει την μπάλα. 10 δεύτερα. Ο Θόδωρος ο Βανδύρας. Όλοι που έπλεγουν τα χέρια ψηλά. Ο Αξάς για 3. Ο Πάχτας έχει 4. Πάχτας. 3-2 Πάχτας για 3. Ωραίο αλλά. 11-10 πολύ ωραίο το μάτς. Κάνουμε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε. Όλα έτοιμα για το δεύτερο συναρπαστικό ημίχρονο, επαναλαμβάνω. Χαμηλό το σκορ, 11-10. Έχουμε αλλαγές. Οι Πουέμπλα ξεκινούν το δεύτερο ημίχρονο με τον Νίκο τον Αλεξανδρίδη, τον Κώστα τον Μπάχτα, τον Χρήστο τον Γιανακούλα, τον Λαπαρίδη και τον Γκιουλέκα. Και για τους Πουέμπλα έχουμε καινούργια πρόσωπα. Εκτός του Θοδωρίδου Βανδύρα, το βάπτισμα πυρνό παίρνει. Ο Παταβουδής, ο Νίκος ο Καλαθάς, τρίποντο! Τρίποντο, τρίποντο, βομβάρδισε. Το νούμερο 16, ο Γιώργος ο Γκυλέκας, 11-12. Τρίποντο ήταν. Α, τρίποντο, 11-13, συγγνώμη. Και ο Νίκος ο Καλαθάς κλεισμένος από 3. Το αμυντικό από τον Μπάχτα. Και για τους Τιτάνες επαναλαμβάνω. Βανδύρας, Καλαθάς. Ο Παγώνης. Άστοχο το σουτ. Ο Παγώνης.
Θα δώσω το παντοπολί, πάρα πολύ ωραία. Οι Τιτάνες ξεδιπλώθηκαν και ο Αληφτήρας μέσα, που θα δώσω τώρα το screen με το νούμερο 4. Ο Παγώνης. Παταβουδής, παίρνουν τα βήματα, σπάει την μπάλα. Ο Παγώνης για 3, άστοχος, ο Πάστας μόνος του. 11-13. Ποιο είναι η ανοιχτή ομάδα? Το Μπουέμπλα, τρέχουν πιο πολύ. Νάτος, ο Γιανακούλας, άστοχος. Ποιος? Ο γυναίκας, δίνει το χέρι του. Όλα καλά ο Γιώργος, δεν πας τίποτα, με τον Αληφτήρα τα λένε. Θόδωρος Βαντήρας, reverse, κλείνεται από τον Αλεξανδρία, αλλά ευστοχή ξανά. Θόδωρος Βαντήρας ισοφαρίζει. Λαφαρίζει. Λάτος πάλι. Παραλίγο το κλέψιμο ο Παταμουδής, όχι ο Πάχτας τελικά. Ο Πάχτας για 3, πυροβολή, αστοχή, ποιος? Ο Παγώνης έδωσε την μπάλα, ο Καλαθάς κατέβασε. Ψάχνουν τον Βαντήρα. Ξανά τον Καλαθά. Ωραίο μπάσκετ, κάνεις με πολλές πάσες. Παταμουδής για 3, πυροβολή, κακό σουτ. Ο Αλεξανδρίδης είναι την πολυολυκία. Ο Γκουλέκας και ήρεμα στον Λαπαρίδη. 13-13. Μάλιστα. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Θα το πάρει ο Γκουλέκας μόνος, τον άφησαν μόνο του. Πώς τιμωρεί. Ο Χρήστος. Ο Γιανακούλας. Με τρίποντη, δεύτερη τρίποντη βόμβα. Κάνει το σκορ 13-16. Δύο τρίποντα για τους Πουέμπλα. Το δεύτερο ημίχρονο. 7-35. Ζητάει το σκρίνο ο Θοδωρής ο Βαντήρας. Ο Αληφτήρας. Θα απαντήσει ο Θοδωρής για 3. Άστοχος. Ο Πάχτας. Ο Θοδωρής ο Πάχτας. Ο Κώστας ο Παχτήτη. Ο έχω τρελαθήσει. Ήταν έτσι το 5 χθες, καταλαβαίνετε. Γιανακούλας. Θα δώσει τον Αλεξανδρίδη. Παρακινδυνευμένη πάσα. Ο Παγώνης ήταν εκεί. Θα βγάλει ξανά έξω. Θα το πάρει. Δεν θα το πάρει, ξεγέλασε και εμένα. Ωραία προσποίηση. Φοβερή ασίστ. Κόβεται όμως από τον Νίκο τον Καλαθά και τον Παγώνη. Ο Λαπαρίδης. Ο Θοδωρής ο Βαντήρας. Ξανά. Περνάει τα χέρια του. Και εδώ κάθε πίδες. Ο Καλαθάς θα τον παίξει. Ωραία κίνηση. Γύρισε. Ο Νίκος δεν τα κατάφερε. Αποτέλεσμα 13-16 μέχρι στιγμής, 6-17. Λαπαρίδης, το σκέφτεται. Ο Νίκος ο Αλεξανδρίδης με τον Βαντήρα. Ξανά. Ο Γιανακούλα. Γιανακούλα, το σκέφτεται. Ο Αλεξανδρίδης κάνει τα δικά του πάλι. Εμπνευσμένος από τον Τζόρνταν. Νάτος. Τρίτο τρίποντο. Με λίγη προσπάθεια. Ο Χρήστος ο Γιανακούλας. Μπήκε, βγήκε η μπάλα, έκανε τα παιχνίδια που μόνο μια στρογγυλή θεά θα έκανε. Τελικά τρίτο τρίποντο για τον Χρήστο και 13-19. Την παίρνει την μπάλα ο Καλαθάς. Ο Αλεξανδρίδης δίνει το χέρι στον Καλαθά. Παραδέχει το φάουλ. 14 δευτερόλεπτα για την ομάδα των Τιτάνων. Πώς θα απαντήσει. Ο Παγώνης δεν θα πάρει την μπάλα. Θα φτάσει τώρα τελικά. Φόβη. Ο Γκουλέκας έδωσε το χέρι στον Παγώνη. Ανανέωση χρόνου, καινούργιο 14ο Αληφτήρας. Ο Καλαθάς, δύσκολη κίνηση από τον Καλαθά. Ο Λαχαρίδης, ο Μπάουτ. 13-19 αυτή τη στιγμή οι Πουέμπλα έχουν την ψυχολογία, έχουν και την μπάλα. Ο Πάχτας θα τη χάσει όμως. Ο Παγώνης έπεσε με αυτοθυσία αλλά δεν τα κατάφερε. Και ο ωραία κίνηση στον Μπουέμπλα, αμαρκάρι στο σουτ, εξίασε τη λέγκα στον ο Παταφούδης με τον Καλαθά, τον Νίκο. Ο Θοδωρής ο Βαντήρας μέχρι μέσα με σπάσιμο. Μάχη για τον Καλάθι, φεύγει, έχει φύγει σαν σύφυνας στον Αφιλιάσιο. Βασίλης Πετρίδης. 13-21 και άκουσα κάτι για time out. Ναι, time out, εσπεσμένα για την ομάδα των Τιτάνων. 13-21, δεν υπάρχει αλλαγή στην ομάδα των Τιτάνων.
κατοχή με τον Παταμουδή. Λογικά θα πάει στο Θοδωρή, το Βανδύρα, το Θόδωρο. Και με αληφτήρα, Καλαθά και Παγώνη αντιμέτωποι σε Λαπαρίδη, το Στέργιο, το Γιανακούλα, τον Αλεξανδρίδη. Ωραία αληφτήρα. Ο Στέργιος. Πολύ συγκεντρωμένα στέκονται που έμπλα. Ο Αλεξανδρίδης. Ο Τσιακαλής κέρδισε το φάουλ από τον Νικόλα τον Καλαθά. 13-21. 13-21. Λαπαρίδης. Ο Γιανακούλας, τα μιλάει. Ο Αλεξανδρίδης πυροβολή γρήγορα. 13-24, η Πουέμπλα χτυπάνε με τρίποντα τους Τιτάνες που ακόμα δεν έχουν αντιδράσει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Να το στρώμα τα πουδί, σταματήσει. Όχι, ο Νίκος ο Καλαθάς, ο Βανδύρας. Τόλη την επίθεση. Ο Καλαθάς θα τον παίξει. Όχι, θα βγάλει την μπάλα τελικά, δεν θα παίξει. Με πλάτη ο Βανδύρας, πυροβολή ποιος. Ο Πανταμουδής έφαγε την μπάλα στα μούτρα, δεν χτύπησε. Νομίζω πως συνέστηκε τον Άσο Μανίκο το Καλαθά. Θα πάει λίγο να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες, δεν υπάρχει τίποτα, χτύπησε την μπάλα στη μύτη. Όχι, είναι καλά, ευτυχώς. Απλά η μπάλα πήγε στο πρόσωπό του. Γιανακούλας Χρήστος, 4 λεπτά πριν από το ημίχρονο. Το κλέψιμο, ο Καλογύρου πήρε τη θέση. Με τον Βανδύρα συνεργάζεται άψογα. Αυτό το ασόδιο των Τιτάνων. Εξαιρετικό δίδυμο. Βλέπετε τον Κωνσταντίνο Σολάφα στον πάγκο, τι κάνει. Σκρολάρει στο Facebook και δεν κοιτάει καν τον άλλο. Ωραία στο Γιανακούλα. Και 42, 15-26, μια διαφορά 11 πόντων για την ομάδα των Πουέμπλα. Μπορεί να θεωρηθεί διαφορά, αλλά όχι σίγουρα καθοριστική ασφαλεία. Πάντως σίγουρα το δεύτερο δεκάλεπτο του Φανίκη, Παγώνης, Βανδύρας, Θοδωρής. Ανανέωσε το χρόνο, έβαλε το πόδι ο Λαπαρίδης. Καινούργια 14 δεύτερα για την ομάδα των Τιτάνων. Τιτάνες εδώ σου. Από τις πιο ιστορικές ομάδες στη λίγκα μας. Έχουμε και λέμε 3-29, 15-26. Τι έχουμε, γιατί δεν μιλάει κανείς. Τίποτα, απλά έδερνε το κορδόνι του ο Γκυλέκας. Χαμηλά η μπάλα. Θα το πάρει τελικά ο αληφτήρας, όχι αυτό το σουτ. Άστοχος ο Τσιακαλής. Δεν βγάζονται τώρα, παίζουμε το χρόνο που εμπλάχνουν. Δύσκολη κίνηση. Πολύ δύσκολη κίνηση για να τα βάλουμε όλους και μόνο. Ο Γιώργος ο Γκυλέκας. Ο Θοδωρής ο Βανδύρας, θα δώσει τον Μιχάλη. Τον Καλογύρου. Μέχρι μέσα ο Μιχάλης. Πάει την μπάλα στον Καλαθά. Ο Καλαθά. Ο Νικόλας. Συγκρατεί. Ο Παγώνης για τρεις. Δύσκολο σου. Το είχε ανάγκη η ομάδα των Τιτάνων αυτό το σουτ και αναγκάζει ευτυχισμένα τους Πουέμπλα σε ένα time out 18-26. Νάτος, ο Κωνσταντίνος Ολάμπας εμψυχώνει τους παίχτες του. Έχουμε μια αλλαγή. Θα αναμπήκε στη θέση του Νικόλα του Αλεξανδρίδη ο Εκρίδης και πιέζουν σε όλο το γήπεδο με τον Μιχάλη τον Καλογύρη. Ο Λαπαρίδης, ο Πάστας, ο Κώστας. Μεκρίδης. Λαπαρίδης. Ωραία κίνηση. Ο Πάστας,
πήρε το rebound. Έξι μπάλ, ωραίο σπάσμα το μικρό. Τελικά η μπάλα στα χέρια του Έμπλα. Μάλιστα. Ωραία κίνηση, ο Πάστας μόνος του. Προσποιείται. Ο Μιχάλης το καλοκαίρι είναι αυτός. Ο Μιχάλης ο Καλογύρου κέρδισε το φάουλ από τον Λαπαρίδη. 18-26, 2 λεπτά απομένουν και 6 δεύτερα. Ο Θοδωρής ο Βανδύρας, ο Παγώνης. Συνεχίζουν σε ζώνη. Έχει στοιχείο ο Μιχάλης. Καλογύρου για 3, αστόπα. Αυτό ήταν σίγουρα το σύστημα των Τιτάνων. Κάθε άκουσα πριν την φώναζε ο Κώστας και ο Κωνσταντίνος ο Λάπας. 21-26 το comeback των Τιτάνων, μειώνουν στους 5. Η διαφορά βέβαια είναι υπέρ των Μπουέμπλα. Αλλά τα δύο συνεχόμενα τρίποντα έδωσαν όθηση και ψυχολογία στους Τιτάνες. Μετά το time out επαναλαμβάνω. 21-26 από την πλάγια γραμμή και όχι από την τελική επαναφορά. Περιμένει ο Λαπαρίδης μαζί με τον Γιώργο τον Κιλέκα. Ο Γιώργος ο Κιλέκας. Λαπαρίδης, κλεισμένος από δύο Τιτάνες. Το λάθος! Φεύγει ο Θοδωρής! Στα σύμφωνα στο Βανδύρα, δεν σταματάει για τίποτα. Είπε για διόδια που λένε. Και 23-26 με δύο τρίποντα και έναν εφηδιασμό σε απόσταση βολής. Ωραία κίνηση για το μικρό. Ο Καλαθάς σηκώνει το κεφάλι, ο Βανδύρας είχε πάει στην επίθεση, αλλά σε νορμάλ επίθεση. Ο Παγώνης τον Καλαθά, πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Ο Νικόλας τα βάζει με την τέχνη του, εξαιρετική πάσα, ευφιέστατο συνδυασμό για την ομάδα του Ντάνου. Όλα, ο Πάχτας δεν θα καταφέρει να δώσει Λαπαρίδη. Μιχάλη, τον Καλογύρου, 31,8 δεύτερα. 23-26, υπάρχει χρόνος και για τους Τιτάνες. Μιας και είναι 14. Κάντε και κανένα φάουλ, το ακούσατε. Μόνος του, 3, ο Γιλέκας κόβεται από τον Αληφτέρα. 15 δεύτερα όλα για τον Βανδύρα και την παρέα του. Βανδύρας. 10 δεύτερα απομένουν. Θοδωρής. Τα βάζει μόλις και μόλα. Πάνω από το Λαπαρίδη. Καλό φάουλ να διακόψει τον φουριόζο Θοδωρή. Ο Καλαθάς το επαναφέρει. Εφτά δεύτερα. Ο Μιχάλης ο Καλογύρου. 5. Φάουλ, δίνει το χέρι. Δεν έχουμε άλλο, αφού το Αλεξανδρίδης λέει. 2,2 δεύτερα. 23-26. Καλαθάς για 3. Αποτέλεσμα πρώτη χρόνου, 23-26, μετά από ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Γεια σου Τάσο. Όλα έτοιμα λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο. 23-26, η Γουέμπλα είναι μπροστά, συνεχίζει σε ζώνη. Με τους. Αλεξανδρίδη Πάχτα, Γιανακούλα, Βιλέκα και Καλογύρου, Άγγελος Νούσιας, Αξάς, Παραγουδής και Λάπας για τους Τιτάνες που έχουν την μπάλα και έχουν λιώσει το 3-6 με την μπάλα. Ο Παραγουδής δύσκολη φάση, ταυλό αλλά έξω. Από τον Γιώργο τον Κιλέκα που θέλησε να τρέξει στον εφηδιασμό, δεν τα κατάφερε. Ο Άγγελος ο Νούτσικας του έκανε φάουλ. Χρήστος Γιανακούλας, επαναφορά. Με το νούμερο 16 ξανά. Ο Πάχτας για 3, Κώστας Πάχτας άστοχος. Επαναφορά της μπάλας. Ναι και βγήκε. Τα μάτια με την τύχη του. Ο Γιώργος ο Κιλέκας πήγε τύχη πάλι. Thank you.
Άγγελος Λούκας. Παρά λίγο το κλέψιμο, τελικά έγινε το κλέψιμο. Φεύγει στον ευνηδιασμό, παίρνει τα βήματα πολύ ωραία, αλλά... αστοχή. Ο Βασίλης ο Πεκρίδης, παίρνοντας όμως το χειροκρότημα τους συνδέκτες. Ωραία, χαμηλά η μπάρα ο Άγγελος. Ο Λάπας. Ξανά ο Λάπας. Θεωρώ ότι είναι δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον Κωνσταντίνο. Κώστας Λάπας, 23-26. Δεύτερη βολή για τον Κωνσταντίνο τον Λάπα. Άστοχη η πρώτη, 23-26 παραμένει. Μεγαμπλό, μάλιστα. 24-26. Σε δύο διαφορά. Για να δούμε. Ο Γκουλέκα. Ο... Τζαμπτοπ, όχι. Ο Πάχτα. Λάθος πάσα στον Αλεξανδρό. Ο Μιχάλης. Ωραία άμυνα από τον Γιανακούλα στον Αξά. Η μπάλα εκτός, είναι για την Πουέμπλα. Το κλέψε από τον Καλογύρου. Φεύγει ο Καλογύρου, είναι όμως δύο Πουέμπλα. Ωραία κίνηση δίνει στον Αξά. Η σοφάριση για την ομάδα των Τιτάνων. Εξαιρετικά συνδυάστηκαν ο Μιχάλης ο Καλαγύρου με τον Αξά που ακολουθούσε. Μάλιστα. 7:55. Νομίζω οι γειτόνες περιμένα τα ημάντη. Γυναίκα Σαμπιλά Αλεξανδρίδου. Δύσκολη κίνηση. Αφεκτή. Τα ημάντη την ομάδα των Πέμπλα. Επιστρέψαμε μετά το τέρμα, μπορεί να υπάρχει αλλαγή. Ο Άγγελος, ο Νούτσιας, ο Αξάς, λίγο απρόσεξε. Ο Παταποντής. Ο Μιχάλης για τρεις, πρέπει να ρίξει λίγο χρόνο για τρεις. Αλλά δεν με πράγει. Έχει λήξει. Και η κατοχή είναι για την ομάδα των Πουέμπλα. 26-26. Άλλη μια επίθεση από τον Βασίλη τον Πεκρίδη. Ο Νικόλας ο Αλεξανδρίδης. Του βαράει την μπάλα. Ο Χρήστος. Δύσκολος ο Αλεξανδρίδης. Εύκολα πήρε το τυπάσιο και θέλει να τρέξει το Αξάς, θα πάρει θέση, τον βλέπει τελικά. Χαμηλά, έξυπνα το φάουλ από τον Γιουλέκας. Ο Γιώργος ο Γιουλέκας έκανε το φάουλ. Ο Μιχάλης ο Καλογύρου, ωραίο τζάμπτο. Άστοχο, ποιος. Τεκρίδης, παίρνει την μπάλα. Δίνει την μπάλα. Δεν θα καταφέρει να βάλει το καλάθι. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Βραχή κεφαλή για την ομάδα των Πουέμπλα. Την εδώ στην άμυνα είναι η τελή. Ο Άγγελος Ανούσιας. Ο Παταμπουδής. Δεν βλέπω τι είναι σένας. Τώρα ο Αξάς. Ο Αξάς εξαιρετικά. Μπήκε μέσα. Τα έβαλε με όλους και με όλα. Και έχει δικαίωμα για την αυτολή. Thank you.
Μαρτίνος μέχρι μέσα. Ο Λάπας πάρα πολύ δυνατά. Πολύ καλή άμυνα. 26-27 ντέρμπι. Καλής ο Σέργιος, το σκέφτεται. Δύσκολη κίνηση, καλή άμυνα. Καλή άμυνα από τον Κωνσταντίνο. 26-27. Δύσκολο αυτή. Νικόλας Αλεξανδρόπουλος, Εκρίδης, ο Γκυλέκας, δύσκολη φάση, Αλεξανδρίδης. Ωραία στον Αξά! Πήγε να κάνει κάτι πολύ εντυπωσιακό. Jump off τον ενδιασμό, ο Γιώργος ο Γκυλέκας, το χαρανάκι αυτό είναι καλάθι. Τέσσερις τιτάνες κάναν λάθος μεταξύ τους, χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο κάναν λάθος με την επαναφορά, χωρίς πίεση, χωρίς τίποτα. Μάλιστα. Συμβαίνει και αυτά, 26-29. Ο Χρήστος πυροβολεί ξανά άστοχος. Ο Αλεξανδρίδης. Για να ακούω δεν τα καταφέρει. Να το ξανά αγγιλέτε. Time out τώρα από τις τιτάνες. Οι Τιτάνες δεν πραγματοποίησαν κάποια αλλαγή. Για την Πουέμπλα έχει σέλθει ο Πάστας του Λαπαρίδη στη θέση του Νικόλα του Αλεξανδρίδη και του Στέργιου Τσεγαλή. Καλογύρου! Ο Λάπας θα βάζει μόλις ξανά ο Κωνσταντίνος. Ανανεώνει ο Νούτσιας. Τι έχουμε? Έχουμε να ακούσει χτύπημα στο πρόσωπο. Έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Λαπαρίδης, προστυχώς δεν έχει κάτι. Απλά άθελα του και ακούσει ο Άγγελος ο Νούτσιας το χτύπησε στο πρόσωπο. 26-31. Προστυχώς δεν έχει τίποτα. Ο Πεκρίδης το σκέφτεται με τον Καλαθά μέχρι μέσα. Δεν θα τα καταφέρει το καλάθι, καλή άμυνα του Καλαθά. Ο Λάπας είναι στο παταπούδι. Ο Γιανακούλας, ο Χρήστος. Χρήστος Γιανακούλας. Ξαναβγαίνει ο Λαπαρίδης, ξαναμπαίνει. 26-31. Σου τριαμπόντωνα τον Αξά. Όπα! Λάπα! Ο Κωνσταντίνος, ο Λάπας. Ο Κωνσταντίνος, τι έκανε. Εδώ. 26-31, παραμένει. Λαπαρίδης. Χαμηλά, ωραία. Ο Πάστας, ο Κλέβιο, Αξάς, το Καλαθά, φοβερά. Ο Πεκρίδης, ο Λάπας. Ο Αξάς, τα φάρτη, δύσκολη προσπάθεια. Ζήτημα για δύο ελεύθερες βολές. Ο
πρώτη, όσο και η δεύτερη. Πολλά παρέχει. Δεν θα καταφέρει. Συμπάνω το τεκρίδι. Έχει κολλήσει το σκορ. Ο Κωνσταντίνος τον άταξε με το προσπαθήντησε. Καταρχήν θα βάλει στο έμπλα. Ωραία στο Πάστα, το έμπλα κοιτάει. Ο Πάστα στο Κώστας. Έξω η μπάλα. Γκουλέκας. Δέκα δεύτερα. Ο Γκουλέκας ο Γιώργος. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Δύο ελεύθερες βολές στο Γιώργο τον Κουλέκα. Ευστοχή στην πρώτη, 27-32. Ακόμα μια βολή, μέσα για αυτή. Όχι, θέματα έχει. Στο 32, Ματαμπουδής. Θα το πάρει ο Αξάς για τρίμα την πόμπα του Αξά. Έχουν ανάγκη τη χαράτσα. Έχουν ανάγκη. 30-32. Πάμε λίγο ρε παιδιά. Ακούστε το παντήρα. Το παντήρα. Δεν σηκώνει το μάρες. Ο Ντουλέκας μέχρι μέσα. Δεκατέσσερα δεύτερα. 30-32. Δύο βολές. Έχουν τον πόνο στο βολό. Η Πουέμπλα από το επόμενο φάουλ θα έχουν και τον πόνους στο Βολόνι Τιτάν. Το σκορ παραμένει 30-32. Σε απόσταση βολής του Τιτάν, δύο ελεύθερη βολή για τον Βασίλη Πετρίδη. Μέσα πρώτα. Έξω η δεύτερη ο Καλαθάς. Παίρνει τον rebound και δίνει συνέχεια στον Μιχάλη, τον Καλογύρου, ο Μιχάλης. Για τρεις! Ο Πεκρίδης φεύγει σαν σύμπουνας. Ο Αστάδιο θα καταφέρει να τον κόψει. 30-35, μάλιστα. Έχουμε ένα ελαφρύ προβάδισμα. Ο Καλαθάς. Μέχρι μέσα, αλλαγή χέρια στον αέρα, ο Λάπας. Ο Λάπας δίνει τρομερή ενέργεια. Ο Καλογύρου, ο Λάπας ξανά. Καλά δίκαιο φάουλ. Ο Κωνσταντίνος, ο Λάπας, μάζεψε ένα σκουπίδι, ένα rebound δηλαδή. Έβαλε το καλάθι, κέρδισε και μια συμπληρωματική βολή. 32-35. Πάχτας ο Κώστας. Θα κατεβάσει, δεν νομίζω. Ο Βασίλης. Ωραία. Ο Λαπαρίδης έχει στηθεί για τρεις. Το πανηγυρίζει. Γιατί ήταν μια ομαδική ενέργεια. Κάνανε αρκετές πάσες η κουέντα μέχρι να βρεθεί ξεμαρκάριστος. Έχει στους και να στοχίσει, 32-38. Περιχαρής, ο Αλεξανδρούς. Ο Αξάς. Θα πάρει το σουτ, δύσκολο σουτ. Ο Λάπας ξανά όμως. Ξανά ο Λάπας. 16-44 είναι ο Μιχάλης ο Καλογέρου. Στη λήξη του χρόνου και 10 δεύτερα από μέγας που πρέπει, 35-38.
Σανάγιατρη. Φάουλ του Λάπα. Δύο ελεύθερες βολές, 0,1. 35-38 η τρίποντη βόμβα του Καλογύρου. Περίπου 5 δεύτερα. Συγγνώμη, πριν τελειώσει. Ο Γκουλέκας έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και μένει ένα δέκατο. Ένα δέκατο, δεν ξέρω αν προλάβουν. Άσε την πρώτη. 35 δεύτερα. Καλογύρου θα πετάξει μπάλα! 35-39. Το δεκάλεπτο. Το δεκάλεπτο που θα κρίνει. Εξαναβολής μάτς, επαναλαμβάνω, Αλεξανδρίδης, Γιουλέκας. Κακή πάσα ο Βανδύρας. Αληφτήρα, Θοδωρή Βανδύρα, Νικόλα Καλαθά, Παγώνη και με τον Καλογύρου. Ο Παγώνης πέρατα στην Πουέμπλα με Αλεξανδρίδη, Στέργιο Τσακαλή στους ψηλούς, τον Γκουλέκα, τον Δεκρίνη και τον Χρήστο Γιανακούλα. Αλεξανδρίδη, τον Γιανακούλα. Για τρεις! Άστοχο! Ο Παγώνης! Θέλει να δώσει ό,τι στην ομάδα. Ο Παγώνης. Το κλέψιμο. Ο Στέργιος. Ο Σεγαλής. Ο Δουλέκας. Ο Στέργιος και Σεγαλής. Δύσκολο πάλι. Με τα μπλοκ. Δύσκολη φάση από τον Βανδύρα. Ο Καλαθάς θα κερδίσει το φάουλ. Ο Νικόλας. Τριανταπέντε-σαράντα. Κύριε το φάουλ για τον Αλεξανδρίδη. Μάλιστα. Ο Θοδωρής ο Βανδύρας μόνος το σκέφτεται αρκετή ώρα. Θοδωρής για τρεις, άστοχος. Ο Στέργιος. Ο Πεκρίδης μόνος. Φοβερός εμβλητιασμός. Φοβερός εμβλητιασμός. Στη χρεμία του Πεκρίδη. Του Βασίλη που έκανε και προσθήκες. Ο Μιχάλης ο Καλογύρου. Ο Θοδωρής ο Βανδύρας μέχρι μέσα ο Θοδωρής. Ο Αληφτήρας είναι αυτός. Ο Αληφτήρας. Ο Καλογύρου. 5 δεύτερα. Το σούτ από τον Παγώνη για 3. Ξανά ο Βανδύρας. Ο Αληφτήρας. Ο Μιχάλης. Ξανά ο Παγώνης. Επιτέλους. Ένα ριμπάουντ για την πλευρά. 7-47. Αυτό που θα πάρει το μάτι. Γιανακούλας. Ο Γιανακούλας για τρεις, κακό σου. Ο Καλαθάς σπρώχνει πάρα στο Θοδωρή. Ο Θοδωρή θέλει να τρέξει. 35-42, εφηδιασμό.
Βανδύρας και Καλογύρου κάνουν αυτό που κάνουν τόσα χρόνια στην ομάδα τους. Και εστεσμένα βγαίνει ο Λαπαρίδης. Α, δεν θα μπει τώρα ο Λαπαρίδης. Περνάει την μπάλα ο Τζιλεφέρς. Περνάει το σκέτο που σκέτει την μπάλα. Θα μιλάει η μπάλα, σε καλή. Με τον εικόνα του Καλαφάνα, θα πέσει καλή άμυνα. Πολύ γρήγορα, ριβέρς τρίπλα, δύσκολη φάση, ο Βανδύρας πολεμάει ξανά ο ανοιχτήρας. Ο Καλογύρου για τρεις. Και έχουμε αλλαγές. Ο Λαπαρίδης θα πάρει τη θέση του Στέργιου, του Τσιακαλή και ο... Όχι, οι Τιτάνες τελικά δεν θα πραγματοποιήσουν αλλαγή. Την ακύρωση. Μάλιστα. 6,5 λεπτά. Αλεξανδρίδης. Ο Αλεξανδρίδης. Ο καμπλό. Ο Νικόλας. Τρέξει ο Βανδύρας. Ο Καλογέρος δεν θα γίνει αποδέκτης της μπάλας. Ο Πάχτας. 16 δεύτερα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. 37-42 παραμένει. Καλαθάς κλεισμένα από 3. Ο Παγώνης. Θα τον πάρει το σούτο ο Βανδύρας. Βανδύρας για 3. Για 3. 40-42. Μάλιστα. Εξαιρετικό παιχνίδι. Οι Πουέμπλα έχουν πάντα μια μικρή διαφορά. Αλλά οι Τιτάνες είναι Τιτάνες. Τα κολλούν. Ο Χρήστος. Το Πάχτες. Μένος Πάχτας, παραλίγο το λάθος του Γιουλέκας, 7 δεύτερα. Ο Λαπαρίδης για 3, άστοχος ποιος, ο Πάχτας. Φάουλ. Ο Πάχτας σηκώνεται. Το χάνει ο Λαπαρίδης. Ο Λαπαρίδης όμως. Ο Γιανακούλας έκανε ένα άστοχο σούτ 3 πόντων. 6 δευτερόλεπτα. Ο Γιανακούλας. Ο Πάχτας. Μπήκε και βγήκε η μπάλα και την πίσω Καλαφά ο Καλαφάς. Βανδύρα. Ο Θοδωρής ο Βανδύρας. 4,5 λεπτά. Θοδωρής αυτό που παίρνει πάνω το Θοδωρή. Ο Παγώνης με τον Καλαθά. Μπερδέθηκα τον Παγώνης. Δεν θα τα καταφέρουν οι Πουέμπλα. Η πίεση του Καλογύρου απέφερε καρπούς. 40-42. Έχουμε τώρα την αλλαγή. Ο Λάμπας θα πάρει τη θέση του αληφτήρα. Καλογύρου παραφέρει στο Θοδωρή, το Βανδύρα. 4-44. Από εδώ και στο εξής, η μπάλα βαραίνει. Ο Καλογύρου ωραία προσποίηση. Και καλάθι, έχουμε την σοφάριση. 42 όλα, όλα από την αρχή και time out από την ομάδα του Πουέμπλα. Μάλιστα. 4-27 λεπτά. Επιστρέψαμε με τον Νίκο τον Αλεξανδρίδη. Ο Κώστας τον Πάχτας για τρεις αστοχή. Ο Παγώνης. Και ο Αξάς. Σαν να μπήκε στο παιχνίδι. Μάλιστα. Όλα για όλα. Ο Καλογύρου για τρεις. Για το προβάδισμα όχι. Ο Λάπας. Τιτάνια προσπάθεια. Ο Λάπας αστοχή. Πώς το λένε, το ξέχασα. Ο Λαπαρίδης, συγγνώμη. Ο Λάμπος και ο Λαπαρίδης, μπερδεύω. Ο Λαπαρίδης, αστοχή. Ο Πάχτας. Καλάθι από τον Πάχτα. 42-40. Τερμπάρα, τερμπάρα. Με τα όλα. Ο Θοδωρής προς τα πατήσει, ο Βανδύρας. Σπάει στον Αξά, που ξεκίνεται. Και αφήνει στο καλάθι.
44 όλα, 3,5 καυτά λεπτά, από εδώ και πέρα όλα μετράνε, μάλιστα. Παραλίγο το λάθος. Πολύ καλή άμυνα από τον Κώστα τον Λάπα, τον Κωνσταντίνο. Ο Πάχτας, έξω η μπάλα, μάλιστα. Ο Βασίλης, ο Πεκρίδης. Ο Βασίλης ο Πεκρίδης, 9 δεύτερα, χαμηλά ο Αλεξανδρίδης θα παίξει με τον Παγόνι. Τι έκανε και ο Αλεξανδρίδης. Ο Πεκρίδης, Λεμόνιος, ανανεώνει. Δύσκολη παλιά για τον Πάχτα. Ο Γιουλέκας, 8 δεύτερα. Γιουλέκας για 3 πυροβολίες, στο χέρι ποιος. Ο Λάπας δίνει την πολιορκία και δίνει το χέρι και ένα φάουλ. Έχουνε φάουλ να δώσουν οι δύο ομάδες. 2-2 είναι, λίγα τα φάουλ αυτή την περίοδο. 2,5 ψέματα, 2,50. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, εξαιρετικό παιχνίδι. Τρίτο φάουλ. Για το χτύπι. Ωραία ο Αξά! Παλικαρίσκο καλάθι. Τα βάλε μόνο την ομάδα του Πουέμπλα. Και έχουμε ξανά το Στιθάνες με προβάδισμα 2 πόντων. Μετά από το πρώτο δεκάλεπτο έχουμε να το δούμε αυτό. Πεκρίδης, Λαπαρίδης, ο Πάχτας θα προσποιηθεί. Ο Αλεξανδρίδης για 3! Άστοχος! Τραχής Μίχλος αν είπου έπτα. Ο Βανδύρας, να δούμε. 2 λεπτά απομένει. Πολύ ψύχρεμος το Αξάς. Ο Λάπας. Ο Παγόνης, ο Βανδύρας έχει στηθεί. Βανδύρας για 3! Άστοχος! Ο Αξάς όμως είναι εκεί. Με το Λαπαρίδη. Φοβερός και τρομερός. Φοβερός και τρομερός. Ο Αξάς δίνει κέρια χτυπήματα. Φοβερός. Ο Πεκρίδης. Έχουν βραχυκυκλώσει τώρα οι Πουέμπλες. Ο Πάχτας θα πάρει το σκριν. Όχι δεν θα πάρει το σκριν, θα βαλάει τρίπλα. Το φάουλ από τον Μιχάλη τον Καλογύρου στο Βασίλη τον Πεκρίδη. 48-44, 1-44. Μάλιστα. Λαπαρίδης. Αλεξανδρίδης. Πεκρίδης για 3. Άστοχος. Ποιος. Ο Γιουλέκας. Πάστας, παρακινδυνεμένη πάσα, 3 δεύτερα, Αλεξανδρίδης στη λέξη, ο Λάπας, μάλιστα, ο Μιχάλης ο Καλογύρου με την μπάλα, πόδι από το Λάπα, 48-44, νομερό μας, τα έχουν δώσει όλα για την ανατροπή, οι Τιτάνες, 48-44 και ο Κωνσταντίνος ο Λάπας θα επαναφέρει. Μάλιστα. Ωραία. Θα δώσει στο Μιχάλη τον Καλογύρου. Μιχάλης. 15 δεύτερα. Παίζει και με τον χρόνο εκεί πέρα. Άμα ευτυχήσει δύσκολα τα πράγματα. Βανδύρας. Ο Λάπα. Ο Λαπαρίδης, ο Αλεξανδρίδης, ο Πάχτας για 3, ο Βανδύρας. Τριάντα δεύτερο. Πάρα πολύ καλός ο Βανδύρας, αποφεύγει τις πάντες. Δίνει ασίστ στον Αξά και πιστεύω αυτό ήταν το κερασάκι στην τόρτα της ομαδικής συνεργασίας του Τιτάνη. Της μπασκετικής ευφυΐας του Θοδωρή του Βανδύρα και του Αξά. Σουτ τριών πόντων. 16-4, 52-44. Νομίζω θα είναι το τελικό αποτέλεσμα.